Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που μας αξιώνει να είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Η εκπομπή αυτή είναι μια εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα τα οποία μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να σας γνωρίσουμε ότι ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι έχουμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών ή ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε βάσιμα είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαθητεύουμε μαζί με όλους εσάς μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και σας απασχολούν εν γέννη στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με μια ανώνυμη αδελφή μας. Μας γράφει: «Θα ήθελα να σας ρωτήσω περί του ονόματος του Θεού. Πρώτον, είναι αμαρτία να αναφέρουμε το όνομα του Θεού ως Ιεχωβά? Δεύτερον, γιατί υποστηρίζουν ότι στο Πάτερ ημών λέγοντας «Αγιαστήτω το όνομά σου» το όνομά του είναι Ιεχωβά? Πώς στηρίζεται αυτό μέσα από την Αγία Γραφή?» Ναι, αγαπητοί φίλοι μας ανώνυμοι, πράγματι αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, μάλιστα στην Έξοδο και στο κεφάλαιο σίγμα ταφ, στο έκτο, ο Θεός με το όνομα αυτό. Διαβάζω: «Και είπε Κύριος προς το Μωυσή: Τώρα θέλετε ειδεί τι θελοκάμει στον Φαραώ, διότι διαχειρός κρατεάς θέλει εξαποστείλει ο Φαραώ το λαό αυτούς, διαχειρός κρατεάς θέλει εκδιώξει αυτούς εκ της γης αυτού. Ο Θεός ελάλησε έτη προς το Μωυσή και είπε προς αυτόν: Εγώ είμαι Κύριος Ιεχωβά, εγώ είμαι ο Ιεχωβά, και εφάνην εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ και στον Ιακώβ με το όνομα Θεός ο Παντοκράτορ. Δεν γνωρίστηκα όμως σε αυτούς με το όνομά μου Ιεχωβά, που σημαίνει Κύριος, και ακόμη έστησα προς αυτούς τη διαθήκη μου να δώσω εις αυτούς τη γη Χαναάν, την γη της παροικίας αυτών υπαρόκησαν. Και προσέτη ήκουσα τους στεναγμούς των ιών Ισραήλ δια την υπό των Αιγυπτίων καταδούλωση αυτών, και ενεθυμήθην τη διαθήκη μου, δια τούτο είπε προς τους ιούς Ισραήλ: Εγώ είμαι ο Ιεχωβά, και θέλω εκβάλει υποκάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων, και θέλω σας ελευθερώσει από τις δουλείας αυτών», κλπ. Ο Θεός λοιπόν στον Αβραάμ, στον Ισαάκ είχε αποκαλυφθεί με το όνομα Παντοκράτορ, Θεός Παντοκράτορ. Όμως τώρα στο Μωυσή, κατά την έξοδο, λίγο πριν από την έξοδο της Αιγύπτου, του λαού Ισραήλ, αποκαλύπτεται με το όνομα ως Κύριος, ως Ιεχωβά, που σημαίνει παντοδύναμος. Ναι, πράγματι το όνομα του Θεού, κάποιοι λένε ένα από τα ονόματα του Θεού, το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά, που σημαίνει κυρίαρχος, Κύριος. Η εντολή που έχουν οι Ισραηλίτες και όλοι μας μέσα από τον νόμο του Θεού, η τρίτη εντολή αναφέρει: «Μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέο». Το όνομα του Ιεχωβά, Κυρίου, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, το όνομα του Ιεχωβά επί Ματέο, διότι ο Κύριος δεν θέλει αθωώσει τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέο. Άρα λοιπόν μιλάει για κάποιο όνομα του Θεού που απαγορεύεται, θεωρείται αμαρτία να το λαμβάνουμε, αλλά επιματέω, αστιευόμενοι για πλάκα. Όχι ότι είναι αμαρτία αν με σεβασμό απευθυνόμαστε στον Θεό με το όνομα Ιεχωβά. Μάταια, χωρίς λόγο, χωρίς καμιά ουσιαστική αιτία, είναι αμαρτία να αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου μας, το όνομα του Θεού μας. Βέβαια, ο Θεός έχει και άλλα ονόματα, Αδονάη που σημαίνει Κύριος ο Θεός, ή Ελοχήμ που σημαίνει πάλι Θεός Κύριος. Στο όνομα, συνήθως το όνομα Ιεχωβά αναφέρεται από το Θεό στη σχέση του με το λαό του, ενώ το όνομα Θεός αναφέρεται στη σχέση του με τους εθνικούς. Όμως στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Ιησούς Χριστός, που Ιησούς σημαίνει ο Θεός είναι η σωτηρία, απεστάλλει από τον Πατέρα Θεό, ο Λόγος του Θεού ενσαρκώθηκε και απεστάλλει από τον Πατέρα Θεό, τον Κύριο Θεό, απεστάλλει στους ανθρώπους για να τους φανερώσει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και για να τους ελευθερώσει από τα δεσμά του διαβόλου και για να τους διδάξει τη νέα διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία του Ευαγγέλιου του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ελθόν στην γη φανέρωσε στους ανθρώπους ένα άλλο όνομα του Θεού που δεν ήταν εφανερωμένο πριν, το όνομα Πατέρας. Τι σημαίνει αυτό? Τα ονόματα του Θεού περιγράφουν τις ιδιότητες του Θεού. Παντοκράτος σημαίνει ο κρατών τα πάντα. Αδονάη σημαίνει ο Κύριος ο Θεός. Ελοχήμ σημαίνει ο Θεός που είναι Κύριος. Ιεχωβά σημαίνει ο Κυρίαρχος, που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς δεν υπήρχε, αλλά με τον Ιησού Χριστόν που ήλθε επί της γης υπήρξε η μεγάλη αλλαγή που έφερε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού στον άνθρωπο, καθώς είναι γεγραμμένο, όσοι άνθρωποι εδέχθησαν τον Ιησούν τον Ναζωραίον ότι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, σε αυτούς ο Θεός έδωκε την εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, τους απεκάλυψε δηλαδή ο Θεός το όνομα του Θεού σαν Πατέρας. Γι' αυτό τι λέει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός στο ΙΖ κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όταν ελάλησε ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανόν και είπε «Πάτερ», αυτό είναι το όνομα που χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός για τον παντοδύναμο Θεό. Το όνομα Πατέρας, γιατί πράγματι είναι ο Υιός του, ο Υιός του ο μονογενής, ο οποίος είναι απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως αυτού, όπως μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, και με την Ανάστασή του εισήλθε στους ουρανούς ως πρωτότοκος Υιός του Θεού, και περιμένουμε όλοι την Ανάστασή μας ως Εκκλησία πρωτοτόκων. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός απεκάλυψε, έφερε ένα άλλο όνομα, ένα άλλο χαρακτηριστικό όνομα, ένα άλλο όνομα που χαρακτηρίζει το Θεό στους ανθρώπους, τους δικούς του, στα παιδιά του Θεού, το όνομα Πατέρας. Υπέροχο όνομα. Αυτός είναι ο Θεός του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, εκ του οποίου πάσα πατριά ονομάζεται. Και αυτό το όνομα του Θεού ως Πατέρας μόνο ο Ιησούς Χριστός το δίδαξε. Γι' αυτό και όταν δίδαξε τους μαθητάς του να προσεύχονται, τι τους είπε? Πώς θα απευθύνεστε στον Πατέρα μου? Θα απευθύνεστε σαν Πατέρα σας. Γι' αυτό είπε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Και ό,τι αν ζητείτε αλλού λέγει εν το όνοματί μου, ο Πατέρας μου ουράνιος θα σας το δώσει. Δεν αναφέρει ο Ιησούς Χριστός άλλο όνομα επί της γης για τον αιώνιο, τον ουράνιο Θεό, παρά το όνομα Πατέρας. Και αυτό διότι ο Πατέρας Θεός αναγέννησε, ξαναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Γιατί το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και έχει πατέρα γήινο, σάρκινο. Το γεγεννημένο όμως εκ του πνεύματος είναι πνεύμα και έχει πατέρα αιώνιο, ουράνιο, τον αιώνιο Θεό. Και η αναγέννηση αυτή προέρχεται από τον ίδιο το Θεό που μας ξαναγεννάει, μας αναγεννάει, αλλά διότι δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστόν και πιστέψαμε ότι ο Πατέρας τον ανέστησε σαν πρωτότοκο Υιό του Θεού, τον εισήγαγε ως πρωτότοκο στον ουρανό, τον εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός, εκ δεξιών του, όπου μεσιτεύει υπέρ ημών προς τον Πατέρα του τον ουράνιο. Τελείωσε για την Καινή Διαθήκη το οποιοδήποτε όνομα. Για τον Αβραάμ το όνομα με το οποίο απεκαλύφθη ο Θεός ήταν Παντοκράτορ. Για τον Μωυσή το όνομα με το οποίο αποκαλύφθη ο Θεός ήταν Ιεχωβά. Για τους Ισραηλίτες το όνομα με το οποίο αποκαλύπτεται ο Θεός είναι Αδονάη και Ελοχήμ. Για την Καινή Διαθήκη, για τα παιδιά του Θεού, για αυτούς οι οποίοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν και τους έδωσε ο Θεός την εξουσία να γίνουν τέκνα του, αποκαλύπτεται σαν πατέρας. Και αυτή την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού στην Εκκλησία του Χριστού την έφερε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός προς τα παιδιά του Θεού, τα αναγεννημένα, όπου ο Θεός με την αναγέννηση άλλαξε την καρδιά τους και από λίθινη την έκανε σάρκινη, ώστε να μπορεί να μετανοεί, να ζητάει συγχώρεση, να επιστρέφει προς το Θεό, να κλαίει προς το Θεό, να δοξάζει το Θεό. Αλλά άλλαξε και το πνεύμα του ανθρώπου, του δοσενούν Χριστού, και του αφαίρεσε το αλαζονικό πνεύμα του σαρκικού ανθρώπου και του δώσε το πνεύμα το πράο, το ταπεινόν και το ησύχιον του πνευματικού ανθρώπου. Άρα λοιπόν για μας ένα όνομα του Θεού υπάρχει σήμερα, το όνομα Πατέρας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το ΙΖ λέγει: «Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους». Ποιους? Εκείνους τους οποίους εσύ μου έδωκας εκ του κόσμου. Δεν είναι φανερωμένο σε όλους τους ανθρώπους το όνομα Πατέρας, αλλά σε αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους εσύ μη έδωκας εκ του κόσμου, καθώς τους αναγέννησες εις ελπίδα ζώσα, εις κληρονομία αμίαντο, αμάραντο, αιώνιο, πεφυλαγμένοι στους ουρανούς για εκείνη την ημέρα που θα λάβει η χώρα η Ανάσταση εκ νεκρών, η αρπαγή της Εκκλησίας. Και συνεχίζει: «Οι δικοί σου ήσαν αυτοί που μου έδωκας και είσαι με έδωκας αυτούς και αυτοί τον λόγο σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας έδωκα εις αυτούς και αυτοί αυτούς τους λόγους τους δέχθηκαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον», δηλαδή εν αρχή το λόγος και ο λόγος το προς το Θεό και Θεός το λόγος, και ο λόγος εξήλθε από το Θεό, παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Και απεστάλλει ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού από τον Πατέρα Θεό μεταξύ των ανθρώπων, περπάτησε πλήρης χάριτος και αληθείας μεταξύ των ανθρώπων. Άρα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη το όνομα με το οποίο αποκαλύπτεται ο Θεός, και μάλιστα διά του Ιησού Χριστού, προς αυτούς που ο Θεός έδωσε στον Χριστό και τους οποίους ο Χριστός προσθέτει κάθε μέρα στην Εκκλησία του, αποκαλύπτεται με το όνομα Πατέρας. Αυτό είναι λοιπόν το όνομα του Θεού της Καινής Διαθήκης. Όπως το όνομα του Θεού στον Μωυσή ήταν Ιεχωβά, όπως το όνομα του Θεού στον Αβραάμ ήταν Παντοκράτορ, όπως τα ονόματα του Θεού στους Ισραηλίτες ήταν Αδονάη και Ελοχήμ. Και πάλι όμως το όνομα του Θεού, είτε του Πατέρα μας, είτε του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, που Ιησούς σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία, και πάλι η εντολή του Θεού είναι να μην λαμβάνουμε αυτό επί Ματέο. να μην παίζουμε, να μην αστυνευόμαστε, να μην το βλαστημάμε. Είναι αμαρτία να χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού για άλλο πράγμα εκτός από δοξολογία, προσευχή, ευλογία και ευσέβεια στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί ανώνυμοι. Άρα λοιπόν, για να ξαναδιαβάσουμε τις ερωτήσεις σου, για να δούμε, είναι αμαρτία να αναφέρουμε το όνομα του Θεού εις Ιεχωβά? Απαντήσαμε. Γιατί υποστηρίζουν ότι στο Πάτερ ημών λέγοντας αγιαστήτω το όνομά σου, το όνομά του είναι Ιεχωβά? Πώς υποστηρίζεται αυτό μέσα από την Αγία Γραφή? Το απαντήσαμε. Τώρα βέβαια το αγιαστήτω το όνομά σου δεν είναι σε σχέση με το Ιεχωβά, είναι ας ξεχωρίζει ο λαός του Θεού, ζητάει να ξεχωρίζει, να αγιάζεται το όνομα του Θεού στη ζωή του, να δοξάζεται το όνομα του Θεού στη ζωή του. Και το όνομα του Θεού, όπως είπαμε, για τα παιδιά του Θεού είναι πατέρας. Βεβαίως δεν πάβει να είναι παντοκράτορ, δεν πάβει να ονομάζεται παντοκράτορ, δεν πάβει να ονομάζεται Ιεχωβά, δεν πάβει να ονομάζεται Αδονάη, δεν πάβει να ονομάζεται Λοχίμ, όμως στην Καινή Διαθήκη τα παιδιά του Θεού τον αποκαλούν με το όνομα που ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός μας αποκάλυψε, το όνομα Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι. Συνεχίζουμε με κάποια πάλι ανώνυμη αδελφή μας. Σας παρακαλώ, πέστε μου αν κάπου στη Γραφή αναφέρει ότι σώζουν οι Άγιοι και η Παναγία. Όχι, δεν αναφέρεται τέτοιο πράγμα, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητοί φίλοι. Αντιθέτως μάλιστα είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι στις πράξεις των Αποστόλων, στο 4ο κεφάλαιο και στο 12ο εδάφιο, αναφέρεται απόλυτα, με απόλυτο τρόπο, και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Το μόνο όνομα το οποίο σώζει, ο μόνος που σώζει, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και για να το διαβάσουμε πλήρως, θα διαβάζω από το 8ο εδάφιο. Τότε ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερον διευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, δια ποίας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστό εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενωθής υφημών των οικοδομούντων, ώστις έγινε κεφαλή γωνία. Και τώρα ολοκληρώνει. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Άρα λοιπόν είναι αστείο, τουλάχιστον, για να μην πω ασεβές, είναι ανόητο να ισχυριζόμαστε ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος, άγιος, ζωντανός ή νεκρός, η μητέρα του Κυρίου, αγία γυναίκα, σπάνια, εκλεκτή γυναίκα, την οποία εξέλεξε ο Θεός για να φέρει στη γη ενσαρκωμένο το λόγο του αγαθό, σώζει. Όταν είναι βεβαιωμένο από το λόγο του Θεού με τέτοιο απόλυτο τρόπο. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου ανθρώπου σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Σε καμία περίπτωση δεν σώζει άλλο όνομα ή άλλο πρόσωπο, μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και τη σωτηρία τη φέρνει ο Πατέρας Θεός, καθώς είναι γεγραμμένο, και πάλι η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, λέγοντας, ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύν έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς. Άρα στην ερώτησή σου, αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχει καμία πιθανότης, δεν υπάρχει κανένα όνομα δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν άλλο από το Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος. Και η δεύτερη σου ερώτηση, επίσης πέστε μου, Μάρκος Θ1 τι σημαίνει ακριβώς. Πάμε στο Ευαγγέλιο, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και έλεγεν προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, ότι είναι τινές των εδώ ισταμένων, ή τινές δε θέλουσι γευθεί θάνατον, έως σου είδωση τη βασιλεία του Θεού ελθούσα μεταδυνάμεως. Το ξαναδιαβάζω. Αληθώς σας λέγω ότι είναι τινές των εδώ ισταμένων, ή τινές δεν θέλουσι γευθεί θάνατο, έως σου είδωση την βασιλεία του Θεού ελθούσα μεταδυνάμεως. Είναι λοιπόν μερικοί που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα δουν, δεν θα γευθούν θάνατο, έως σου είδωση τη βασιλεία του Θεού ελθούσα μεταδυνάμεως. Ας πάμε να δούμε Εφεσίους πως το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Και σας όντες νεκρούς για τας παραβάσεις σας και τας αμαρτίας σας εζωοποίησεν ο Θεός, εις τας οποίες περιεπατήσατε κάποτε κατά το πολίτευμα του κόσμου κλπ. 4 εδάφιο. Ο Θεός όμως πλούσιος όν εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία ηγάπησεν εμάς, και ενώ είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σωσμένοι. Και συνανέστησεν και συνεκάθισεν εν της επουρανίας δια του Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή νεκρός είναι ο φυσικός νεκρός, ο φυσικός θάνατος, που είναι όπου χωρισμός της ψυχής από του σώματος, αλλά και υπάρχει και ο πνευματικός θάνατος που είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αναγεννηθεί, που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, είναι νεκροί, όπως διαβάσαμε, δια τας παραβάσεις και της αμαρτίας μέχρι ότου ήλθε ο Χριστός στη ζωή τους. Ο Θεός τους αποκάλυψε τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον επεκαλέστησαν και ο Πατέρας Θεός τους αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα, οι οποίοι αυτοί δεν θα δουν θάνατο, το ξαναδιαβάζω, έως σου είδωσε τη βασιλεία του Θεού ελθούσα μεταδυνάμεως. Γιατί? Γιατί εζωοποίησε, και το ξαναδιαβάζω, και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανίας δια του Ιησού Χριστού. Διότι κατά χάριν είμαστε σεσωσμένοι δια της πίστεως. Άρα λοιπόν με την αναγέννηση που κάνει ο Πατέρας Θεός εις ελπίδα ζώσα, αμάραντο, αμίαντο, αιώνια, που είναι φυλαγμένη στους ουρανούς, θάνατο πνευματικό πια ο άνθρωπος δεν θα γευθεί, μέχρι να δει, μέχρι να έρθει η Βασιλεία του Θεού και να του δώσει την οριστική αιώνια ζωή, μετατρέποντας αυτόν από άνθρωπο γήινο σε άνθρωπο πνευματικό, όπως ο Ιησούς Χριστός, καθώς θα τον ντύσει με το πνευματικό αιώνιο σώμα. Αλλά και αν πάμε και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον στο κεφάλαιο Ήτα, θα δούμε και εκεί πως το εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Ήτα 51-52 διαβάζω. Θα διαβάσω από το 49, από το 50. «Κι εγώ δεν ζητώ τη δόξα μου, υπάρχει ο ζητών και κρίνων. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν της φυλάξει το λόγο μου, δεν θέλει δι θάνατον εις τον αιώνα». Λέει ακριβώς τα ίδια λόγια, δεν θα γευθεί θάνατο μέχρι να έλθει η Βασιλεία του Θεού. Το ξαναδιαβάζω το 51 εδάφιο. «Εάν αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν της φυλάξει το λόγο μου, θάνατον δεν θέλει δι εις τον αιώνα. Και το 52 είπαν λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, τώρα καταλάβαμε προς τον Χριστόν ότι δαιμόνιον έχεις. Ο Αβραάμ πέθανε και οι προφήτε, και εσύ λέγεις, εάν τις φυλάξει το λόγο μου δεν θέλει γευθεί θάνατον εις τον αιώνα. Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός μόν Αβραάμος της απέθανε, και οι προφήτε απέθανον, σε τι να κάνεις σε αυτόν. Ο μεν Χριστός τους μιλάει για τον πνευματικό θάνατο, τον αποχωρισμό του ανθρώπου από το Θεό, ή την πνευματική γέννηση, αναγέννηση, δηλαδή την ένωση του φυσικού ανθρώπου που αναγεννήθηκε σε πνευματικό άνθρωπο με το Θεό. Αλλά εάν πάμε και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, στο ΙΑ κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο, θα δούμε να γράφει «Και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με, δε θέλει αποθάνεις τον αιώνα». Είναι η ίδια λογική, δηλαδή ο θάνατος, ο πνευματικός, που χάνεται με την αναγέννηση. Γιατί πριν την αναγέννηση εμείς είμαστε όλοι νεκροί δια τις παραβάσεις μας και τις ανομίες μας. Έρχεται ο Θεός, μας αναγεννάει εις ελπίδα ζώσα, μας δίδει την αιώνια ζωή, γράφει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και από εκεί και πέρα δεν θα γευθούμε θάνατο πνευματικό μέχρι να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένδοξη με την αρπαγή της Εκκλησίας, με την Ανάσταση νεκρών που προσδοκούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητή ανώνυμη ακροάτρια, φίλοι, και σου ευχόμαστε κάθε ευλογία. Συνεχίζουμε με έναν πάλι ανώνυμο αδελφό μας. Παρακαλώ σχολιάστε τα εδάφια Ρωμαίους ΙΕ 15-16. Ρωμαίους ΙΕ 15-16, για να το διαβάσουμε. Σας έγραψα όμως, αδελφοί τολμηρότερον, όπως ούνος υπενθυμίζον ημάς, δια την χάριν τη δοθήσα εις εμέ υπό του Θεού, εις το να είμαι λειτουργός του Ιησού Χριστού προς τα έθνη, ιερουργών το Ευαγγέλιον του Θεού, για να γίνει η προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος, υγιασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Διαβάζω πάλι την ερώτηση, παρακαλώ σχολιάστε τα χωρία Ρωμαίος ΙΕ 15-16, ποια είναι η γνώμη σας για την ειδική ιεροσύνη. Ήθε ο Θεός να σας ελεήσει. Ήθε ο Θεός να μας... Αμήν. Αμήν, αγαπητέ φίλε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει εσένα πολύ. Να σου πούμε λοιπόν ποια είναι η γνώμη μας για την ειδική ιεροσύνη και να σχολιάσω και τα χωρία Ρωμαίος ΙΕ 15-16. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στη λέξη «ιερουργών το Ευαγγέλιον του Θεού». Για να το διαβάσουμε όμως ξανά. Σας έγραψα όμως, αδελφοί, τολμηρότερον όπως ούν, δηλαδή σας έγραψα λίγο πιο έντονα, ως υπενθυμίζον ημάς, για να υπενθυμίσω σε εσάς, δια την χάριν τη δοθήσα εις εμέ υπό του Θεού, για τη χάρη που δόθηκε σε μένα από το Θεό, εις το να είμαι λειτουργός του Ιησού Χριστού, να είμαι υπηρέτης και λειτουργός του Ιησού Χριστού προς τα έθνη, με ποιο τρόπο, ιερουργών το Ευαγγέλιον του Θεού, δια να γίνει ιερουργών το Ευαγγέλιον του Θεού. Είμαι λοιπόν λειτουργός προς τα έθνη, ενεργών ως μεσίτης, γιατί ιερέας τι ήτανε, αυτός ο οποίος προσευχότανε και έκαμε θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη, κατά την τάξη του Αρών, υπέρ του λαού. Προσευχότανε, θυσίαζε υπέρ των αμαρτιών του λαού για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Ήταν δηλαδή, έπαιζε το ρόλο του μεσίτου με τις θυσίες που πρόσφερε μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος όμως τώρα φέρνει μια καινούργια ιεροσύνη, θα τολμούσα να πω, καθώς ιερουργεί το Ευαγγέλιο του Θεού. Δηλαδή ενεργεί ως μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, φέρνοντας, και μάλιστα προς τα έθνη, φέρνοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού από το Θεό προς τους ανθρώπους, ώστε αφού δεχτούν τα έθνη το Ευαγγέλιο του Χριστού, η προσφορά τους να είναι ευπρόσδεκτος, υγιασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η ιερουργία που πράττει κατά τη χάρη που του δόθηκε του Αποστόλου Παύλου, από τον Θεό προς τον Απόστολο Παύλο. Αυτή είναι η ιεροσύνη την οποία πράττει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή φέρνει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι το Ευαγγέλιο του Θεού, γιατί υπάρχει, για να το διαβάσουμε και αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους, που γράφει Παύλος, το πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού, περί του Υιού αυτού ώστις εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Το Ευαγγέλιο του Θεού, η καλή αγγελία που έρχεται από το Θεό προς τους ανθρώπους, είναι ότι απεστάλλει ο Υιός του ο μονογενής, ο οποίος εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και υπάρχει και το αίμα του και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που λέγει παρακάτω στο 16 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, ιδέονται πρώτον και Έλληνα, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Το Ευαγγέλιο λοιπόν του Χριστού είναι προς σωτηρία και προς αποκάλυψη της δικαιοσύνης του Θεού εκ πίστεως. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ιερουργεί το Ευαγγέλιο του Θεού που αναφέρεται για τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον απέστειλε ο Θεός, τον Υιό του το μονογενή, και γεννήθηκε εξ σπέρματος Δαβίδος άνθρωπος και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεώς του. Αυτό το Ευαγγέλιο φέρνει ο Απόστολος Παύλος από το Θεό προς τους ανθρώπους, το Ευαγγέλιο του Θεού, ιερουργώντας έτσι, δηλαδή μεσιτεύοντας έτσι, ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, τον Άγιο Θεό και στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Τώρα όσον αφορά για την ειδική ιεροσύνη, δεν αναφέρεται πουθενά η Γραφή, αντιθέτως μάλιστα, αν πάμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, εκεί θα δούμε, και όχι μόνο, αλλά εκεί θα δούμε πως αναφέρονται στον ουρανό οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρπαχθεί, οι ανεστημένοι, πριν την αποκάλυψη του Αντιχρίστου, πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Διαβάζω λοιπόν από το 5ο κεφάλαιο και το 8ο εδάφιο. Και ότε έλαβε το βιβλίον, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου έχοντες έκαστος, κιθάρας και φιάλας χρυσάς, πλήρης τιμιαμάτων, ήτινε συν οι προσευχές των Αγίων. Και ψάλουσι, 24 πρεσβύτεροι, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίον, στον Ιησού Χριστόν, δια να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις, ο Ιησούς Χριστός, και ηγόρασες ημάς εις τον Θεόν, και μας ηγόρασες για τον Θεό, δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνος. Αυτή είναι η Εκκλησία μετά την αρπαγή, η ανεστημένη Εκκλησία, καθώς λέγει η Γραφή, με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα έρθει ο Χριστός να αρπάξει την Εκκλησία και να είναι πάντοτε μαζί του στους αιώνες των αιώνων. Εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και συνεχίζει. Και έκαμε σημάσεις των Θεών ημών, βασιλείς και ιερείς, όλους, βασιλείς και ιερείς του υψίστου, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης, γιατί για τα 1000 χρόνια θα βασιλεύσουμε επί της γης. Άρα λοιπόν όλοι όσοι δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν και εδόθη σε αυτούς εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, είναι βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Βασιλείς δηλαδή έχουν εξουσία να πατάνε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και κανείς να μην μπορεί να τους βλάψει. Έχουν εξουσία να επιτιμούν το διάβολο, έχουν εξουσία να επικαλούνται το όνομα του Χριστού, έχουν εξουσία να ζουν μέσα στη βασιλεία των ουρανών. αλλά είναι και ιερείς, γιατί έχουν εξουσία να προσεύχονται και να μεσιτεύουν, φέρνοντας το Ευαγγέλιο του Θεού στους ανθρώπους, τους εθνικούς που δεν έχουν γνωρίσει ακόμη τον Ιησού Χριστόν Κύριον και δεν έχουν αναγεννηθεί. Δεν φαίνεται λοιπόν πουθενά η έννοια της ειδικής ιεροσύνης. Αντίθετα, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν οι διακονίες που ο Χριστός δίνει για τον καταρτισμό των Αγίων, όπως ακριβώς περιγράφεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, και διαβάζω «Και αυτός ο Ιησούς Χριστός», διαβάζω από το Δέλτα κεφάλαιο και 11 εδάφιο, «και αυτός ο Ιησούς Χριστός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε επιμένες και διδασκάλους, για τον καταρτισμό των Αγίων, ώστε να μπορούν να εργαστούν το έργο της υπηρεσίας τους και να οικοδομούν το σώμα του Χριστού». Μέχρι πότε ισχύουν οι διακονίες, «έως ου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων και δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά λιθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν σε αυτόν κατά πάντα, ο οποίος είναι η κεφαλή, ο Χριστός». Άρα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία του Θεού ο Χριστός βάζει τις διακονίες, επαναλαμβάνω, αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους, για να καταρτίζεται ο λαός, ώστε να φτάσουμε όλοι εις άνδραν τέλειον εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αλλά το ξέρουμε ότι ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου δίδει χαρίσματα, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που περιγράφονται στην επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο ΙΒ, διαβάζω «διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, πίστης, χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες δυνάμεων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών. Όλα αυτά τα ενεργεί το εν και το αυτόν πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει, δια την οικοδομή της Εκκλησίας». Τα χαρίσματα είναι δια την οικοδομή της Εκκλησίας, οι διακονίες είναι δια των καταρτισμών των Αγίων. Αλλά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού το Πνεύμα το Άγιο θέτει επισκόπους, πρεσβυτέρους, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου την 1η προς Τιμόθεον, 3ο εδάφιο, 3ο κεφάλαιο, «Πιστός ο λόγος, αν της ωραίγεται επισκοπήν, καλών έργων επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά επιοικής, άμαχος και αφιλάργυρος, καλός να προείσταται εις τον οίκον του, έχον τα τέκνα αυτού εις υποταγήνματα πάσης σεμνότητος, διότι αν κάποιος δεν εξεύρει να προείσταται, να κυβερνά καλός τον εαυτού οίκον, πώς θα επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού». Βάζει λοιπόν ο Θεός πρεσβυτέρους δια του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο θέτει μέσα στην Εκκλησία πρεσβυτέρους, που είναι οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη να επιμελούνται τις ψυχές των ανθρώπων στα πνευματικά. Δηλαδή να προτρέπουν, να τους ενισχύουν, να τους βοηθάνε, να τους κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, να ομολογούν τον Ιησού Χριστόν. Εν γέννη, με μια πάρα πολύ ωραία λέξη, περιγράφει ο Λόγος του Θεού τους πρεσβύτερους, που δεν είναι ιερείς, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι επιμελούνται τις ψυχές των ανθρώπων. Φροντίζουν για την καλή κατάσταση, για την ενθάρρυνση, για την παρηγοριά, για την ενίσχυση δια Πνεύματος Αγίου των ψυχών των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ακόμη, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ο Θεός βάζει και διακόνους. Ξέχασα να πω ότι τους πρεσβύτερους εκλέγει ο ποιμένας, και τους τοποθετεί στην τοπική εκκλησία. Τους διακόνους τους εκλέγει η ίδια εκκλησία, όπου επιμελούνται για τα υλικά της εκκλησίας, ώστε να φροντίζουν η εκκλησία να είναι πάντοτε σε τάξη, σε ευσχημοσύνη ως προς τα υλικά θέματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μεριμνούν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων, το διαβάζω για τους διακόνους, να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της χρίας ταύτης. Και μάλιστα αναφέρεται από την αρχή, στο 6ο κεφάλαιο 1ο εδάφιο, ενδέτες ημέρες ταύτες, όταν πληθύνονται οι μαθητές, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι οι χείροι αυτών παρεβλέπονται την καθημερινή διακονία, στην καθημερινή υπηρεσία. Προσπαθούσαν όλοι, αλλά παρεβλέποντον να φροντίζουν τους αδυνάτους, τις χείρες, τα ορφανά, μέχρι που ήρθε ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου από τον Πέτρο και όρισαν διακόνους που θα επιμελούνται τους αδελφούς στα υλικά, στην καθημερινή διακονία τους. Άρα λοιπόν, αγαπητέ φίλε ανώνυμε, η δική ιεροσύνη δεν φαίνεται, δεν τη βλέπουμε στο Λόγο του Θεού. Αντιθέτως, όλους μας ο Θεός με την αναγέννηση μας καθιστά ιερείς και βασιλείς του υψίστου, όπου θα βασιλεύσουμε για 1000 χρόνια επί της γης και θα βασιλεύουμε σύμφωνα πάλι με το Ευαγγέλιο του Χριστού και εις τους αιώνες των αιώνων, όπως είναι γραμμένο, αλλά δεν θα ιερατεύομεν στους αιώνες των αιώνων. Διαβάζω από το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου και το 4 εδάφιο, δηλαδή ΚΒ4, και θέλουν συνειδεί το πρόσωπον του Θεού για πρώτη φορά οι άνθρωποι μετά τη χιλιετή βασιλεία και τη μεγάλη κρίση, και το όνομα αυτού θα είναι επί των μετώπων αυτών. Νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί στη Νέα Ιερουσαλήμ και δεν θα έχουν ανάγκη λίχνου και φωτός ηλίου, διότι ο Θεός θα φωτίζει αυτούς καθώς θα βλέπουν το πρόσωπό του, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων. Μας κατέστησε λοιπόν βασιλείς και ιερείς του υψίστου εδώ στη γη, που θα βασιλεύουμε μετά το μάχη του Αρμαγεδόνα και τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού για 1000 χρόνια σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, και θα ιερατεύουμε για 1000 χρόνια, θα βασιλεύουμε και θα ιερατεύουμε για 1000 χρόνια επί της γης, και μετά την τελική κρίση θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων στη Νέα Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχει λοιπόν, δεν βλέπουμε να υπάρχει ειδική ιεροσύνη, αντιθέτως υπάρχει γενική ιεροσύνη από όλα τα παιδιά του Θεού που ιερουργούν το Ευαγγέλιο του Θεού, παίρνοντας τον από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου και προσφέροντάς τους ανθρώπους για τη σωτηρία τους, γιατί μόνο το Ευαγγέλιο σώζει. Και μάλιστα να το διαβάσουμε αυτό, τι ωραία που το γράφει ο Απόστολος Παύλος στο ΙΕ κεφάλαιο της επιστολής του προς Κορινθίους της πρώτης. «Σας φανερώνω δε το Ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα προς εσάς, τους Κορινθίους, τα έθνη, που ιερουργώντας το Ευαγγέλιον του Θεού, το οποίον κήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και σώζεστε και ίσταστε, δια του οποίου και σώζεστε, τίνει τρόπο σας εκήρυξα αυτό, εάν φυλάτετε αυτό». Πώς σώζεται ο άνθρωπος λοιπόν? Δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, από τον Πατέρα Θεό εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός σώζει. Πώς σώζει? Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θέλει σωθεί. Τι σημαίνει σώζεται? Ο Πατέρας, επειδή επεκαλέστη ο άνθρωπος το όνομα του Ιησού Χριστού, πίστεψε με την καρδιά του ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν των Ναζωραίων εκ νεκρών και ομολόγησε με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και επεκαλέστη το όνομα του Χριστού, τότε ο Πατέρας Θεός τον αναγεννάει, το σώζει εις ελπίδα ζώσα, εις κληρονομία, αμάραντο, αμίαντο, αιώνιο ενώπιον του Θεού. Άρα λοιπόν η ειδική ιεροσύνη δεν υπάρχει. Όλοι έχουμε γενική ιεροσύνη, όσους ο Θεός αναγέννησε, εις ελπίδα ζώσα. Πώς ιερουργούμε? Φέρνοντας το Ευαγγέλιο του Θεού προς τους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει ακόμη τον Ιησού Χριστόν. Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μας φίλε ενώνυμε, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Εδώ η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί όλους, πλούσια πάντοτε κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.